έχουμε δύο συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους, στη βάση, βέβαια, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, με δύο χώρες, με την Κορέα και με τις Σεϊχέλες. Βεβαίως, η συμφωνία με την Κορέα δεν αποτελεί μια καινούργια συμφωνία, αλλά μια τροποποίηση της παλιότερης του 1995, τροποποίηση ώστε αυτή η συμφωνία του 1995 να εναρμονιστεί με τους σημερινούς ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα να εναρμονιστεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα-πρώτα για τον ορισμό των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών, δηλαδή για τη δυνατότητα να ανοίξει η αεροπορική αγορά σε όλες τις ιδιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες υπογράφηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και το 2018 αντίστοιχα και τώρα τις φέρνει η Νέα Δημοκρατία προς κύρωση. Και φυσικά προστίθενται και αυτές οι σημερινές σε μια σειρά αντίστοιχων συμφωνιών με άλλες μακρινές χώρες οι οποίες κυρώνονται στην Ελληνική Βουλή τους τελευταίους μήνες με τη θετική ψήφο συνήθως των βασικών αστικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Ακούμε συνεχώς τους εκπροσώπους αυτών των κομμάτων, όπως τους ακούμε λίγο ως πολύ και θα τους ακούσουμε μάλλον και στις σημερινές συμφωνίες, να επαναλαμβάνουν μονότονα τα περί συμφερόντων της χώρας με έναν τρόπο γενικό και αφηρημένο. Δεν είναι καθόλου παράξενο αυτό, γιατί η ιστορική πείρα δείχνει ότι παντού και πάντα η αστική τάξη, η εκάστοτε άρχουσα τάξη, με τους πολιτικούς της εκπροσώπους, προβάλλει σταθερά και μεθοδικά τα δικά της συμφέροντα ως τάχα εθνικά συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εισηγητικές εκθέσεις αυτών των αεροπορικών συμφωνιών αναγράφεται ότι οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας πάλι. Τουρισμός, εμπορευματική κίνηση, αεροπορικές υπηρεσίες εν γέννη. Φυσικά δεν είναι έτσι καθόλου, η αλήθεια είναι διαφορετική και οι σημερινές αεροπορικές συμφωνίες όπως και οι παλαιότερες αντίστοιχες εξυπηρετούν πρώτα και κύρια τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια τα συμφέροντα και άλλων μερίδων του ελληνικού κεφαλαίου όπως είναι το εμπορικό. Να γιατί λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα, τα βασικά όπως είπαμε αστικά κόμματα, υπογράφουν, υπερψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτές τις συμφωνίες. Γιατί με αυτές τις συμφωνίες το ελληνικό κράτος όχι μονάχα αναλαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα όλων των επιχειρηματικών πεδίων στις αγορές, τον τουρισμό, το εμπόριο και το καθεξής, αλλά επιπλέον μεριμνά και εγγυάται και την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ελληνικών αεροπορικών επιχειρηματικών ομίλων στο εξωτερικό όπως και στο εσωτερικό άλλωστε. Μεριμνά επίσης το κράτος για την τήρηση των κανόνων του καπιταλιστικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, αν βεβαίως κανείς δεχτεί εδώ ότι μπορούν να λειτουργήσουν οποιοδήποτε κανόνες σε αυτή τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το κέρδος. Το κράτος μεριμνά επιπλέον και για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές, τόσο άμεσων όσο και έμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ, που τον πληρώνουν βεβαίως τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα, στην ειδική έκθεση αναγράφεται το εξής. Η ανωτέρω απώλεια εσόδων, λέει, θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και όλοι βεβαίως γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι άλλες πηγές, που είναι τα πορτοφόλια των λαϊκών οικογενειών. Υπάρχουν και δύο στοιχεία επιπλέον τα οποία έχουν την αξία τους να υποθούν με αφορμή αυτές τις αεροπορικές συμφωνίες. Στη χώρα μας εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, αλλά μονάχα ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συχνά πυκνά επιδοτούνται αδρά από το κράτος με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως τώρα πρόσφατα στην πανδημία. Αυτόν τα συμφέροντα εξυπηρετούνται βεβαίως πρωτίστως από αυτές τις συμφωνίες και εκτός από αυτές τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα κρατικά αεροδρόμια αφού τα περισσότερα και τα κυριότερα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχουν παραχωρηθεί στην Fraport και με εκείνη την
σύμβαση την οποία υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και την οποία βεβαίως σύμβαση την είχε προετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε και τις δύο συμφωνίες, και με τις αεροπορικές και με την Κορέα και με τις Σεϊχέλες. Σχετικά τώρα με τη σύμβαση με τη Βουλγαρία για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, τούτη τη φορά. Την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το 2020. Στην αρχή σχετικά της κυβερνητικής της θητείας και όπως γράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή την συμφωνία, τη σύμβαση, αυτή προβλέπει την προσαρμογή της σιδηροδρομικής πραγματικότητας της χώρας μας στις απαιτήσεις της αγοράς, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο αμιγώς ευρωενωσιακό. Και όλα αυτά στα πλαίσια πάντα, όπως αναγράφεται, της δημιουργίας του λεγόμενου ενιαίου σιδηροδρομικού, ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπου βεβαίως δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, και αυτό είναι το κύριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ιδιωτικές σιδηροδρομικές εταιρείες, οι οποίες βεβαίως έχουν έρθει και στην χώρα μας, προβλέποντας και ρυθμίζοντας τη λεγόμενη ελευθερία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να εκμεταλλεύονται όλες τις διασυνοριακές μεταφορές. Όλα όσα είπαμε δηλαδή προηγουμένως για τις αεροπορικές συμφωνίες ισχύουν και για τη σύμβαση τη σιδηροδρομική, την οποία συζητάμε εδώ με την Βουλγαρία. Απλώς εδώ οι εταιρείες δεν είναι αεροπορικές, αλλά σιδηροδρομικές. Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτημα εδώ, στη συγκεκριμένη συμφωνία, το οποίο είναι κρίσιμο, εξαιρετικά κρίσιμο, όσο και επίκαιρο, καθώς αυτή η σύμβαση αντικειμενικά συνδέεται με όλα όσα γεωπολιτικά εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή. Με δεδομένο την μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, καταρχήν, σε μια αμερικανονατοϊκή αεροναυτική βάση, καθώς δίπλα είναι και το αεροδρόμιο, αποκτά κρίσιμη σημασία η σιδηροδρομική σύνδεση αυτού του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την Βουλγαρία, την Ουκρανία και στη συνέχεια την Ουκρανία, το λεγόμενο ανατολικό μέτωπο για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων και στρατιωτικού υλικού στα πλαίσια εκείνης της σύγκρουσης του ανταγωνισμού που έχει εξελιχθεί πια και σε πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωνατοϊκό στρατόπεδο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την, από τη μια μεριά, και τη Ρωσία από την άλλη, με θύμα βεβαίως το λαό της Ουκρανίας. Να γιατί επιλέγεται σε αντίθεση και με όσα ακούγονταν τα προηγούμενα χρόνια για την σιδηροδρομική Εγνατία, να γιατί επιλέγεται ειδικά αυτό το κομμάτι Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς και στη συνέχεια Ρουμανία και Ουκρανία, όπως είπαμε, επιλέγεται η σιδηροδρομική διασύνδεση αυτής της περιοχής. Πρόκειται φυσικά και αυτή η συμφωνία με το δικό της τρόπο αντικειμενικά να εξυπηρετήσει και την γρήγορη, την εύκολη, την άνετη μετάβαση όλων αυτών των στρατιωτικών αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στα πλαίσια του ανταγωνισμού ΗΠΑ Ρωσίας στο θερμό μέτωπο της Ουκρανίας. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε φυσικά τη συγκεκριμένη σύμβαση, τη σιδηροδρομική σύμβαση με την Βουλγαρία, και μια κουβέντα μονάχα για την τελευταία σύμβαση με την οποία τροποποιείται μια σύμβαση της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού της Πολιτικής Αεροπορίας, του ICAO, τα μέλη του οποίου αυξάνονται σε 40 από 36 που είναι μέχρι τώρα, και τα μέλη της Επιτροπής Αεροναυτιλίας αυξάνονται σε 21 από 19 που είναι, λόγω της αύξησης του αριθμού των κρατών που συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό και της αυξανόμενης σημασίας αλίμονο των διεθνών αερομεταφορών. Παρά το ότι οι τροποποιήσεις έχουν ένα τεχνικό χαρακτήρα ουσιαστικά, αυξάνουν δηλαδή τα συμμετέχοντα μέλη,
Δεν έχουμε κάποια δηλαδή τροποποίηση του σώματος, του κυρίου σώματος αυτής της σύμβασης που ισχύει από το 1944. Αντικειμενικά και διαχρονικά αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν στα πλαίσια πάντα και εξυπηρετούν αυτό που περιγράφεται ως αγορά, απελευθερωμένη αγορά αεροπορικών υπηρεσιών και μεταφορών, στην οποία αγορά βεβαίως δραστηριοποιούνται όλο ένα και περισσότερο αεροπορικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές αεροπορικές δηλαδή εταιρείες. Εξ αυτού του λόγου, εξαιτίας της τυπικής, θα έλεγε κανείς, τροποποίησης αυτής της σύμβασης, επιλέγουμε στη συγκεκριμένη σύμβαση για τη Σύμβαση της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας να ψηφίσουμε παρόν στη συγκεκριμένη σύμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.